Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι για να κατανοηθεί μια επιλογή ενός προσώπου για την κάλυψη μιας διοικητικής θέσης, θα πρέπει πρώτα να κατανοηθεί ο ρόλος και η αποστολή αυτής της διοικητικής θέσης, το περιεχόμενο δηλαδή, το οποίο θα έρθει να, το περιεχόμενο του πλαισίου, το οποίο θα έρθει να υπηρετήσει το εκάστοτε επιλεγόμενο πρόσωπο. Θα σταθώ λοιπόν καταρχήν λίγο σε αυτό για να καταλήξω στη θέση του κόμματός μας για την επιλογή του κυρίου Μίτκα ως προς την Προεδρία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, ότι αυτή η Εθνική Αρχή, ανεξάρτητη κατά τα άλλα, όπως συνηθίζεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, το ανεξάρτητη βάλτε το σε εισαγωγικά, αρκετά εισαγωγικά, που προήλθε από, από ένα νόμο ο οποίος ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες. Νομίζω μια μέρα πριν την εκλογή της Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν η Ολομέλεια και η ψήφιση του σχετικού νόμου. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο αυτό, η ίδρυση της ΕΘΑΕ συνιστά μια μετεξέλιξη της ανώτατης της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας των Πανεπιστημίων και κατά τη γνώμη μας ο νόμος αυτός αποτελεί μια επιτάχυνση και μια ποιοτική μεταβολή της μέχρι τώρα ακολουθούμενης πολιτικής στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ΕΘΑΕ, σε σύγκριση με την ΑΔΥΠ, αποκτά έναν πιο διευρυμένο, έναν πιο ενισχυμένο, έναν πιο στρατηγικό ρόλο, με την έννοια ότι τόσο η αξιολόγηση, όσο και η πιστοποίηση, ακόμα και ο εισηγητικός ρόλος που της ανατίθεται για την εξειδίκευση της συγκεκριμένης στρατηγικής στην ανώτατη εκπαίδευση, έρχονται να εκδηλωθούν σε ένα πιο συγκεκριμένο, πιο επιθετικό αντιεκπαιδευτικό πλαίσιο και θα εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ, ειδικά για την ανώτατη εκπαίδευση. Αποτελεί φυσικά το πρόσωπο μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Με αυτήν την έννοια προτείνεται στην Επιτροπή, όπου υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες πλειοψηφίες, έτσι ώστε να αποφασιστεί και να ψηφιστεί η επιλογή αυτού του προσώπου. Έχουμε και λέμε λοιπόν, τόσο η αξιολόγηση όσο και η πιστοποίηση πάνε μαζί αυτά τα δύο, με τα οποία θα ασχολείται προνομιακά αυτή η Εθνική Αρχή, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το εργαλείο, τα είπαμε και στην Ολομέλεια, τα είπαμε και στις Επιτροπές, στη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το εργαλείο για να συνδεθούν πιο αποτελεσματικά, πιο στενά, τα πανεπιστήμια, η ανώτατη εκπαίδευση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι και το νόημα της λέξης, η σύνδεση με την ανάπτυξη. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό επιτυγχάνεται όχι μόνο με την φυσική αυτοπρόσωπη παρουσία εκπροσώπων των μεγάλων επιχειρήσεων στα ίδια τα διοικητικά όργανα αυτής της Εθνικής Αρχής, αλλά είναι κυρίως τα κριτήρια αυτής της αξιολόγησης με τα οποία θα γίνει αυτή η διαδικασία. Πρόκειται για καραμπινάτα κριτήρια, όπως είπαμε, της καπιταλιστικής αγοράς, με σκοπό να προσαρμοστεί και το περιεχόμενο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ανάγκες, στις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, μεταβαλλόμενες ανάγκες, ανάλογα με τις επενδύσεις τους, ανάλογα με την κερδοφορία τους φυσικά, και φυσικά αυτή η μεταβολή, η αέναη μεταβολή που θα παρακολουθεί τις επενδυτικές δραστηριότητες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων θα οδηγεί και σε ανάλογη διαφοροποίηση των προσόντων, των αποφύτων, των δεξιοτήτων τους σε αυτά που ζητούν κάθε φορά οι μεγάλες επιχειρήσεις. Τώρα, το βραβείο για όλα αυτά ή αν θέλετε η τιμωρία, γιατί εδώ υπάρχει και μια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συμφωνούν και οι δύο για την αξιολόγηση, η μεν Νέα Δημοκρατία το αντιλαμβάνεται ως μια τιμωρητική διαδικασία, γι' αυτό και δεν θα δίνει το 20% πέραν του 80% σε όσα πανεπιστημιακά τμήματα ή πανεπιστήμια δεν θα επιτυγχάνουν αυτούς τους λόγους, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μια πιο επιβραβευτική διαδικασία. Οι διαφορές τους δηλαδή είναι επί της διαδικασίας και όχι επί της ουσίας και όχι φυσικά επί του στόχου. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική κεντρική ιδέα του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάτι βεβαίως που όταν θα υλοποιηθεί, υλοποιείται, αλλά θα επιταχυνθεί τώρα ακόμα περισσότερο, θα οδηγήσει κατά τη γνώμη μας σε μια μεγάλη κατηγοριοποίηση
πανεπιστημιακών τμήματων, πανεπιστημιακών σχολών, πανεπιστημίων. Αυτή είναι και η έννοια άλλωστε του ανταγωνισμού, αυτού του άκρατου ανταγωνισμού, του αχαλήνωτου. Και φυσικά θα οδηγήσει και σε ανάλογη πολυκατηγοριοποίηση, ακόμα μεγαλύτερη, γιατί ήδη υπάρχει και των πτυχίων και των πτυχιούχων. Εντάξει, όλα αυτά μπορεί να λέγονται και να γίνονται στο όνομα της αυτονομίας ή του αυτοδιοίκητου των πανεπιστημίων, πάντως η ουσία είναι αυτή. Με αυτήν την έννοια, το πρόσωπο το οποίο επιλέγει το Υπουργικό Συμβούλιο να προτείνει, έτσι ώστε να αποφασίσει η συγκεκριμένη πλειοψηφία στην Επιτροπή, νομίζουμε ότι ταιριάζει. Παϊγάντη με την ακολουθούμενη πολιτική, γιατί εξ όσων γνωρίζουμε και εξ όσων μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Μίτκας, όχι μόνο δεν διαφωνεί με αυτή την πολιτική, με αυτή τη στρατηγική της εκπαιδευτικής πολιτικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και ως πρίτανης όλα τα προηγούμενα χρόνια, επειδή τυχαίνει να το γνωρίζω, μια και είμαστε και ζούμε στην ίδια πόλη, την υπηρέτησε και λόγο και έργο αυτήν την εκπαιδευτική πολιτική. Έτσι για μας, έτσι προσεγγίζουμε το ζήτημα της συγκεκριμένης επιλογής και επειδή ακριβώς η διαφωνία μας έγκυται σε αυτήν την ίδια την πολιτική, σε αυτήν την ίδια τη στρατηγική, της οποίας κομμάτι και μοχλός είναι και η αξιολόγηση και η πιστοποίηση, γι' αυτό ακριβώς και επειδή είπαμε όχι στο συγκεκριμένο νόμο, ένα βροντερό όχι, μαζί μας βέβαια το είπαν και οι φοιτητές, χιλιάδες διαδηλωτές έξω από τη Βουλή, δεν θα μπορούσαμε επουδενή να συμφωνήσουμε και στο πρόσωπο που θα στελεχώσει τη βασική επιτροπή, το βασικό διοικητικό μηχανισμό αυτής της Εθνικής Αρχής και καταλήγουμε και εμείς στην αρνητική μας γνώμη, στο όχι δηλαδή, για την πρόταση ως προς το πρόσωπο του κυρίου Μίτκα. Χωρίς αυτό να έχει καμία προσωπική αιχμή, έτσι κι αλλιώς πρόκειται για πολιτική θέση. Ευχαριστώ.